Θα γίνει το σούτ από Κρούιο Δημητρίου από κοντά. 1-0 το Αποέλ. Το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα με τη συμπλήρωση 2 λεπτών. Από το τελευταίο παιχνίδι, εδώ να δούμε τη στιγμή της εκτέλεσης. Ο Καρό φεύγει από κανονική θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Πολύ δυνατό το σούτ από τον Νατέλ. Η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει. Σαν μπάλα εκτελεί. Η κεφαλιά. Γκολ! 2-1. Ο Καρό πρόβλημα την μπάλα στα δίχτυα του εθνικού. Την κεφαλιά όμως που στέλνει την μπάλα. Λουκούμι στο πόδι Σόουζα. Του Καρό για να την σπρώξει τα δίχτυα. Την έχει κάνει ο Λούκα Σόουζα. 2-1. Και δείτε το κομφούζιο που επικρατεί στον Αποέλ και τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Δεν ξέρω αν υφίσταται θέμα με την εγκυρότητα του γκολ, Ανδρέα. Αυτό περίμενε. Αν ελέγχεται, ελέγχεται. Προφανώς και ελέγχεται τον γκολ από τον διαιτητή Χριστοδούλου μέσω και του VAR. Εδώ ο Σαμπάλα εκτελεί, ο Σόουζα παίρνει την κεφαλιά, ο Καρό της πρόξης στα δίκτυα. Σαμπάλα το γύρισμα, το σούτ από κοντά, να το γκολ για το Αποέλ, ισοφάριση! Πώς παίρνει τον γκολ, εντελώς μόνος εδώ ο Σόουζα, προλαβαίνει ο Καρό. Το άγγιγμα της μπάλας ήταν αρκετό. Με τον Αποέλ να κερδίζει αυτό το κόρνερ, το Σαμπάλα να εκτελεί, το Γιωβάνο μες τα μούρια, ανέξει γκολ από κοντά ο Καρό! 1-1 στο 74, ο Καρό ξανά. Όπως και με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, ο Καρό αναδεικνύεται σε τρομερή φυσιογνωμία φέτος για τον Αποέλ και σε μεγάλο σκόρερ και στον πρώτο σκόρερ της ομάδας. 1-1 στο 73. Το μάτς έρχεται στα ίσα. Για να δούμε. Γνωρίζεται ο Καταλά, εκτελείται και φαγιά 2-1 το Αποέλ με τον Καρό. Καταφέρνει να σκοράρει και να δώσει την νίκη στο Αποέλ. Με το τέλος ουσιαστικά του παιχνιδιού, στο 6ο προς 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, το Αποέλ παίρνει την νίκη στο Αρένα. Λέγαμε και προηγουμένως ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ μετά από το γεγονός ότι το Αποέλ έμεινε με 10 παίχτες, ενώ προηγουμένως οι Γαλατοκίτρινοι έχασαν 2-3 καλές στιγμές για να σκοράρουν. Όμως το ποδόσφαιρο αυτό είναι μια στημένη μπάλα. Βλέπουμε ξανά τον γκολ που χαρίζει την νίκη στο Αποέλ. Εξαιρετική η σέντρα, η εκτέλεση από τον Εφραίμ. Εκεί ο Καρό με το πέπτο του φετινό. Εκτελεί ο Σαρφό, κεφάλι από τον Καρό, 1-0 το Αποέλ. 0-1 στο 6, με τον Καρό να σκοράρει στο κόρνερ του Σαρφό. Από νωρίς λοιπόν ο Αποέλ παίρνει προβάδισμα στο σκορ με την εκτέλεση κόρνερ του Σαρφό, την κεφαγιά του Καρό. 0-1. Πάμε να δούμε την επανάληψη. Με το κόρνερ του Σαρφό κερδίζει ψηλά ο Καρό τον Ντέντε και κάνει εύκολα θα έλεγα το 0-1. Το γρήγορο γκολ που ζήτησε. Εκτελεί ο Μπεν. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αποέλ ισοφαρίζει με τον Καρό στο 52. 1-1. Ο στόπερ του Αποέλ βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι και με κεφαλιά νίκησε τον Φαμπιάνο. Και πάλι η εκτέλεση από τον Μπεν. Στο ύψος του πέναλτι βρέθηκε ο Ανδρέας Καρό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ψηλότερα από όλους. Πολύ κακό το μαρκάρισμα να πούνε από τον Βασίλου στην φάση αυτή. Είναι ούτε καν.